Τώρα, πού θα μας πας? Θα σας πάω στο εξωτερικό και σε μια εγκυμοσύνη. Κι άλλη εγκυμοσύνη. Εγκυμοσύνη που τη μάθαμε χθες το βράδυ, λοιπόν. Που δεν την περιμέναμε. Η Britney Spears. Θα γίνει μαμά για τρίτη φορά. Άντε το κορίτσι. Σε λίγο καιρό. Εντάξει. Και το ανακοίνωσε μέσα από το Instagram χθες το βράδυ με μια ανάρτηση. Γράφω αυτή είναι η ανάρτηση που βλέπετε τώρα. Εντάξει. Λέει διάφορο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια ανάρτηση, την έκανε χθες. Είπε ότι έχασε πάρα πολλά κιλά. Εκπρόσωπος Britney Spears, ναι. Ναι, εκπρόσωπος, παρακαλώ. Έχασε πάρα πολλά κιλά για να πάει, για να κάνουν ένα ταξίδι μαζί με τον σύντροφο σύζυγό της στο Μάουι, νομίζω. Και ότι έχασε κιλά και γιατί τα έχασε για να τα ξαναπάρω. Γιατί επιστρέφω και αρχίζω και βλέπω ότι έχω τσιφουσκώσει και μου λέει ότι ο σύζυγός μου ότι μάλλον. Είναι τρίτο παιδί. Τρίτο παιδί, γιατί οι άλλοι δύο γη της είναι νομίζω 14 και 15. Mm-hmm. Είναι μια περίεργη, όχι, μια ιδιαίτερη περίοδος για την Britney Spears, γιατί μόλις απελευθερώθηκε από την κηδεμονία του πατέρα. Και στα social media ζει τη ζωή της, βάζει τα βίντεο της και χορεύει και το ευχαριστιέται. Και μπράβο της. Έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει πολλά βρήματα. Μεγάλωσαν σε δύσκολες εποχές. Ότι στην ανάρτηση της Britney από κάτω έχει γράψει η ίδια ότι στις προηγούμενες εγκυμοσύνες της πέρασε κατάθλιψη. Είναι πολύ σπουδαίο μήνυμα μέσα σε όλο αυτό που όλοι μπορεί να σκεφτόμαστε, γιατί και στις δύο εγκυμοσύνες πέρασε μια περιγεννητική κατάθλιψη, όχι επιλόχιο. Όχι δηλαδή, επιλόχιο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έχεις ένα depression, έχεις ένα αίσθημα, όχι χαράς και εφορίας. Πίεσης, στρες. Ναι, πίεσης. Και λέει ότι εγώ δεν μπορούσα τότε, πριν 15 χρόνια, να επικοινωνήσω αυτή μου την συναισθηματική συνθήκη. Κρίμα. Και ότι τώρα ευτυχώς μπορούμε και μιλάμε. Και στη συνέχεια με την επιμέλεια των παιδιών, αυτή την περιπέτεια που είχε περάσει. Και αναφέρει επίσης ότι ενδεχομένως να έχει δίδυμα και αυτό την αγχώνει ακόμα περισσότερο. Έλα, εντάξει. Γιατί πήρε πολλά κιλά γι' αυτό το λέω. Ελπίζουμε να μην αγχώνει και τα δίδυμα αυτό, αν είναι δίδυμα. Μάτα κι εσύ. Με το καλό να έρθει το ή τα μωράκια του στον κόσμο. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Μετά από ταξίδι, είπες. Ναι, μετά από ταξίδι συνέβη. Κοίτα να δεις τα ταξίδια τι κάνουν. Και έσκασε... Πήρα που έσκασε σαν βόμβα, αλλά τώρα... Τίποτα. Τα ταξίδια ανανεώνουν τον έρωτα, να ξέρετε. Έτσι λένε. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω κάτι να ανακοινώσω. Για σας που έχετε μακρόνιες σχέσεις. Στο Παρίσι, στο Παρίσι. Καλέ, μισό, θα το πω αυτό να γελάσουμε. Είχα πάει στο Μάνο το Μαγιάτη προχθές και ανεβάζω τον μπαλόνι αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Και μου στέλνανε και μου λέγανε, είσαι έγκυο. Λοιπόν, γιατί και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Χρήστο τον Λυσέα και μιας και μιλάμε για τον Μάνο τον Μαγιάτη, ναι, είδαμε τα story σας την Κυριακή που έχουν περιμένει το πρώτο του μωράκι, ναι, με την καλή του, με το καλό να έρθει στον κόσμο το κοριτσάκι τους. Ο Μάνος ο Μαγιάτης ήταν ένας πολύ καλός συνεργάτης, είναι ένας πολύ καλός φίλος, ασχέτως και αν έχουμε χαθεί. Χάρηκα. Πραγματικά το λέω μες στην καρδιά μου όταν είδα αυτή την ανάρτηση, όταν είδα έτσι και το πώς λέγεται αυτό που αποκαλύπτει το baby shower. Μ' αρέσει να τα ξένα, τα baby shower και τα σε περίμενε να ξέρεις. Ήμουνα εκτός, μακάρι να μπορούσα να έρθω, αλλά ζούσα κι εγώ τον τζούσα κι εγώ. Δεν ήξερα καν ότι ήταν παντρεμένη. Δεν είναι, δεν είναι ακόμα, αλλά αυτό που θέλω να πω για να το κλειδώσω και να το κλείσω είναι ότι ο Μάνος είναι γεννημένος για μπαμπάς και βρήκε την καλή του υπέροχο και να είναι πάντα ευτυχισμένη. Είναι υπέροχο πλάσμα. Είναι μια κουκλάρα, βλέπετε εδώ. Έτσι. Εμένα σε πρώτο πλάνο. Όλα αυτά το πλάνο. Να περνάει τέλεια, να το σπάει. Το κοριτσάκι περιμένει και να του ευχηθούμε με το καλό. Και είναι και όλο το Χριστινάκι που έχει βρει. Είναι μάλαμα. Και η μαμά η Σταυρούλα επίση πεθαίνει. Να σου πω κάτι και εγώ όταν τώρα, πριν δω το Μάνο δίπλα. Να είναι πάντα ευτυχισμένη. Πριν δω το Μάνο δίπλα, νόμιζα και εγώ ότι εσύ. Τα βλέπει καλέ. Εάν. Καλέ, η πρώτη που θα το μάθει η κουμπάρα εδώ είναι εδώ. Εδώ, εμένα δείχνει. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ με το καλό να έρθει το μωράκι τους στον κόσμο και να είναι ευτυχισμένοι.